Ενδεχομένως δεν άντεξε αυτή την πίεση, όπως φάνηκε. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε με ένα διαφορετικό λίγο μάτι. Η άτυχη γυναίκα, η οποία κατέρευσε μέσα στο δικαστήριο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο με ενδείξεις εγκεφαλικού επεισοδίου. Η 50χρονη μητέρα ενός κοριτσιού 12 ετών, το οποίο φέρεται να έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από έναν ηλικιωμένο άνδρα που κάθισε σήμερα στο εδόλιο, δεν άντεξε. Ο κάθε άνθρωπος το βιώνει και διαφορετικά και ειδικά όταν είναι τόσο πολύ προσωπικό το ζήτημα. Οι άλλες περιπτώσεις που έχουμε ανθρωποκτονίες, παρόμοιες περιπτώσεις τέτοιες, η πίεση είναι μεγάλη και ενδεχομένως κάποιοι δεν την αντέχουν. Ενώ βρισκόταν στο βήμα του μάρτυρα, απαντώντας ερωτήσεις για το χρονικό της υπόθεσης που αφορά σε ασέλγεια σε βάρος του 12χρονου κοριτσιού, κατέρευσε. Σαφώς λυπούμαστε, όμως δεν μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνες σε κανέναν, τουλάχιστον με το υπάρχον νομικό σύστημα, δοθέντως ότι και ο συνήγορος υπερασπίσεως οφείλει και μπορεί το δυνατόν να υπερασπίσει τον πελάτη του με κάθε μέσο επίθεσης ή άμυνας. Η πρόεδρος του δικαστηρίου, που φαίνεται να αντιλήφθηκε ότι η 50χρονη έχανε την επαφή με το περιβάλλον, ζήτησε να κληθεί ασθενοφόρο. Ακολούθησαν δραματικές σκηνές στην αίθουσα όπου συνεδρίαζε το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων, καθώς μέχρι να φτάσουν στο δικαστήριο γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ, η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της. Ενδεχομένως δεν άντεξε αυτή την πίεση, όπως φάνηκε, και υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ακούσαμε και από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ που ήρθαν στην αίθουσα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά το χειρισμό των υποθέσεων αυτών. Αποφεύγουμε τυχόν τραυματισμούς περαιτέρω των ίδιων των ανηλίκων, αλλά φαινόμενα όπως αυτά τα οποία αναφέρατε προηγουμένως. Δηλαδή, να παθαίνει εγκεφαλικό η γυναίκα καταθέτοντας στο δικαστήριο. Σαφώς νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα βλέπουμε με ένα διαφορετικό λίγο μάτι. Το περιστατικό, εκτός από αναστάτωση, προκάλεσε και εύλογο προβληματισμό. Ανάλογες περιπτώσεις δεν είναι σπάνιες στις δικαστικές αίθουσες, όπου η φόρτιση σε πολλές υποθέσεις είναι αναπόφευκτη. Έχουμε σωστές αντιμετωπίσεις. Προφανώς όμως, πάντα υπάρχουν κενά τα οποία θα μπορούν να καλυφθούν μεταγενέστερα. Φρονώ ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί λίγο ο θεσμός της δικονομίας μας προς αυτό το κομμάτι. Τέτοιου είδους περιστατικά να παρίσταται στο δικαστήριο παρουσία ειδικών ψυχολόγων, προκειμένου να αποφεύγονται ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως η σημερινή. Η 50χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης.